Όπως προείπα λοιπόν, έχουμε καλεσμένους εδώ στο στούντιο, φυσικά από θεατρικό χώρο και φίλους θα πω, γνώριμα πρόσωπα από τους αθεράπευτους. Να καλησπερίσω την Αγγελική, την Κουτσοθανάση, τον Παναγιώτο Μακρύ και την Παρασκευή, την Ροντογιάννη. Καλησπέρα και στους τρεις. Ευχαριστώ που για μία ακόμα φορά είστε μαζί μας και βέβαια θα μιλήσουμε για θέατρο και πιο συγκεκριμένα για το παιδικό φεστιβάλ που έχετε ετοιμάσει για μας. Ξεκινάμε την Κυριακή αυτή που μας έρχεται, 17 Ιουνίου, μέχρι και την ερχόμενη Κυριακή, 24 Ιουνίου. Έχουμε να δούμε πολλά, Αγγελική, να ξεκινήσω από σένα. Βεβαίως. Άλλη μία χρονιά έφτασε στο τέλος της και μέσα από διαδικασίες παιχνιδιού όλης της χρονιάς βγάζουμε μία παράσταση σε κάθε τμήμα και δείχνουμε λίγο μια εικόνα για το τι κάνουμε όλη τη χρονιά. Με θέματα που έχουν απασχολήσει όλη τη χρονιά τα παιδιά μας, ξεφυτρώνει μια θεατρική παράσταση. Ανάλογα με το τι τους απασχόλησε, τι ανάγκες είχε αυτό το τμήμα ψυχολογικές, διαλέγουμε ένα έργο, το δουλεύουμε το τελευταίο διάστημα, 2 μήνες σχεδόν, και το παρουσιάζουμε τώρα τον Ιούνιο. Είναι ουσιαστικά το επιστέγασμα όλη αυτή τη χρονιά που ξέρω κάνετε διάφορα, κάνετε παιχνίδια θεατρικά, μουσικοθεατρικά. Παναγιώτη, είναι αυτή η περίοδο του χρόνου που ερχόμαστε σε επαφή και με τα μικρότερα μέλη των θεραπευτών. Ναι, αυτή η διαδικασία. Για μένα το μαγικό είναι το ταξίδι μέχρι εδώ. Βέβαια, αυτό εδώ τώρα είναι το κεράσι στην τούρτα, βέβαια. Αλλά όμως η τούρτα είναι όλη η χρονιά. Για μένα είναι τρόπο ζωής πια. Γιατί το κάνω και αρκετά χρόνια εδώ μαζί με την Αγγελική. Και νομίζω ότι βοηθάμε τα παιδιά μέσα από αυτό να μπορέσουν να δημιουργήσουν, να εκφραστούν, να επικοινωνήσουν. Και νομίζω ότι είναι ένα πολύ πολύ σημαντικό κομμάτι. Για μένα θα πρέπει να είναι σημαντικό κομμάτι γενικά της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Και θεωρώ ότι μέσα από αυτό το ταξίδι και εμείς γινόμαστε έτσι παιδιά, παίζουμε ξανά και όλα αυτά. Βασικά, καμιά φορά γινόμαστε πιο παιδιά, ας πούμε, γιατί πρέπει να βοηθήσεις το παιδί να προχωρήσει παραπέρα, ας πούμε, σε σχέση με το πώς επικοινωνεί, πώς εκφράζεται και όλα αυτά. Νομίζω ότι είναι ένα πολύ όμορφο ταξίδι που το ζούμε όλοι μαζί, και εμείς αλλά και τα παιδιά, αλλά ακόμα θα έλεγα και οι γονείς των παιδιών, γιατί βλέπουμε, εγώ τουλάχιστον βλέπω στα μάτια τους ότι, ξέρεις, θέλουν και να συμμετέχουν κιόλας στο τέλος, να βοηθήσουν σε όλα. Αυτό ήθελα. Παρασκευή, να ακούσω και τη δική σου έτσι, άποψη αρχικά. Και θα... Εγώ είμαι η καινούργια σε όλο αυτό που συμβαίνει στους αθεράπευτους. Είναι πραγματικά καταπληκτικό, γιατί δεν είμαστε μόνο εμείς οι τρεις, είναι και άλλα άτομα από πίσω, τα οποία βοηθάνε απίστευτα πολύ. Και το γεγονός είναι ότι δεν δίνουμε μόνο στα παιδιά, αλλά παίρνουμε από τα παιδιά πάρα πολλά πράγματα που πιθανότητα να μην είχαμε την ευκαιρία υπό άλλες συνθήκες στη ζωή μας. Και βέβαια, όπως πάντα, ανάλογα με τα τμήματα, έχουμε και διαφορετικές παραστάσεις. Να τις πούμε λίγο, θέλω. Την Κυριακή, λοιπόν, αυτή που μας έρχεται, 17 Ιουνίου, στις 7, έχουμε το «Όχι, όχι, ούτε μια φορά», «Η κότα με το χρυσό αυγό» και «Πάρε πόδι, ντροπή» από τα παιδιά μικρότερων ηλικιών, έτσι, Αγγελική. Ναι, είναι τα δικά μου τα τμήματα αυτά. Ξεκινάμε με το «Όχι, όχι, ούτε μια φορά», που με λίγα λόγια θέλει να μας πει ζήσε τη ζωή σου, μη τη φοβάσαι, γιατί μέσα από αυτά που θα βιώσεις θα γνωρίσεις τον εαυτό σου, θα γίνεις καλύτερος, δεν πειράζει και να τσαλακωθείς, δεν πειράζει και λίγο να πληγωθείς, έτσι θα πάρεις δύναμη και θα μπορέσεις τη ζωή σου να τη ζήσεις καλύτερα. Είναι μέσα από ένα παραμύθι όλο αυτό δοσμένο και τα παιδιά παίρνουν αυτό το μήνυμα. Ήταν ένα θέμα που αφορούσε το τμήμα. Δηλαδή είχαμε τέτοια ζητήματα στα μικρούλια παιδάκια. Ήταν λίγο φοβισμένα. Είναι οι μικρότερες ηλικίες νομίζω, ναι, που έχετε. Ναι, ναι, είναι από τα 4 αυτό το τμήμα. 4. Τεσσάρων χρόνων. Το δεύτερο τμήματάκι είναι η κότα με το χρυσό αυγό, είναι το γνωστό παραμύθι διασκευασμένο για θέατρο. Εκεί θέλουμε να πούμε μέσα από αυτό ότι δεν πρέπει να είσαι βιαστικός, επιπόλαιος, παπατρέχας, πρέπει να τα σκέφτεσαι τα πράγματα, γιατί η ζωή μπορεί να σου δώσει κάποια στιγμή ένα δώρο, αλλά πρέπει και να το αξιοποιήσεις. Σωστό. Καταστρέφεται αυτό που σου έδωσα. Και το τρίτο έργο που είναι, έχει μια ποικιλία παιδιών αυτό το τμήμα, έχει από πρώτη δημοτικού μέχρι και έκτη. Α, ωραία. Και είναι το μόνο τμήμα που έχει αυτή την πληθώρα των ηλικιών. Αυτό μας βοήθησε στο να τα μεγάλα παιδιά να δείξουν στα πιο μικρά πώς θα ξεπεράσουν την ντροπή τους. Διαπραγματευόμαστε λοιπόν την ντροπή. Mm-hmm. Και τα αγκάλιασαν τα μεγαλύτερα παιδιά με πάρα πολύ ωραίο τρόπο, τα μικρά, και μέσα από αυτό το παραμύθι
πιστεύουμε ότι κατάλαβαν παραπάνω το τι σημαίνει ντροπή και πώς μπορούμε να την αποφύγουμε και όλο αυτό. Και από αυτά που μας είπες, φυσικά καταλαβαίνουμε και το γενικότερο σκοπό όλης αυτής της πορείας αυτή τη χρονιά, που τα παιδιά, όπως είπαμε, κερδίζουν πράγματα. Δεν είναι μόνο το ότι ανεβαίνουν έτσι την Κυριακή, ας πούμε, σε μια σκηνή και παρουσιάζουν τη δουλειά τους. Παίρνουν πράγματα τα οποία είναι ο εξοπλισμός τους για το μέλλον. Έτσι, αυτό είναι να αντιμετωπίσουμε την ντροπή μας και το να μην φοβόμαστε να λέμε τη γνώμη μας, νομίζω είναι ένα βασικό στοιχείο για όλους. Έτσι. Δεν είναι ο στόχος να δείξουμε τι μπορούμε να παίξουμε, ότι είμαστε φοβεροί ηθοποιοί, ότι κοίτα εγώ σας σκηνοθέτης, πω από τι έργο έφτιαξα. Όχι. Είναι ότι μέσα από το τμήμα και τι ανάγκη έχει αυτό το τμήμα, να προσπαθήσουμε να το πάμε πιο μπροστά, να ξεπεράσει προβλήματά του, θα έλεγα, να καταλάβει πράγματα. Αυτό έχει σημασία. Δεν είναι τώρα να δείξουμε πόσο καλά φτιάχνουμε μια παράσταση. Πολύ σωστά. Που κάνουμε στους μεγάλους. Εννοείται. Και περνάμε βέβαια εκτός από την Κυριακή. Έχουμε τη Δευτέρα στη συνέχεια, Δευτέρα 18 Ιουνίου στις 7 πάλι, αγώνας για την ελευθερία από τα παιδιά των μεγαλύτερων τάξεων του Δημοτικού. Ναι, δικό σου κομμάτι ήταν αυτό. Από εκεί και πέρα είναι τα δικά μου τμήματα. Ωραία. Ναι, αυτό είναι ένα έργο. Αν θες να μιλήσω έτσι πιο για το έργο δηλαδή. Το οποίο βασικά και αυτό και τις Τετάρτες είναι δύο κάπως επαναστατικά έργα. Mm-hmm. Δείχνουν δηλαδή μια κάπως αντίδραση σε κάποια κατεστημένα ίσως πράγματα ή ας το πω κάπως έτσι. Στο πρώτο έργο είναι δύο οι οποίοι είναι φίλοι και θέλουν να φύγουν από μια έτσι κατάσταση καταπιεστική και όντως τελικά φεύγουν από αυτό το μέρος και προσπαθούν να ξεφύγουν σε όλη τη διάρκεια του έργου και τελικά τα καταφέρνουν. Κάτι που έμοιαζε όμως αδύνατο να ξεφύγουν από αυτό. Μετά στο άλλο το τμήμα της Τετάρτης. Τετάρτη 7 η ώρα, θυμίζω έτσι, αγώνας για τα όνειρα, μικρότερες ηλικίες από τα παιδιά του. Μιλάμε για ένα μέρος στο οποίο υπάρχει ένας άρχοντας, θα το πω έτσι, ο οποίος καταπιέζει το λαό με φρικτούς νόμους και διάφορα τέτοια και τελικά στο τέλος όντως ο λαός επαναστατεί και τα πράγματα αλλάζουν. Στο τμήμα της Παρασκευής που είναι και το τμήμα γυμνασίου, παίζουμε ένα έργο στο οποίο θα έλεγα πιο πολύ θέλει να δείξει λίγο το πώς οι άνθρωποι μεταναστεύουν από εδώ από εκεί, ας πούμε, και οι οικογένειες χάνονται, να το πω έτσι. Και στο τέλος με μια προτροπή, ας πούμε, της μητέρας κυρίως. Βέβαια έχει πολύ περιπέτεια μέσα όλο αυτό. Καλά, δεν μπορώ να τα αποκαλύψω. Όχι, δεν μπορώ να τα πω όλα, ναι. Και στο τέλος όντως ξαναβρίσκονται κάποια στιγμή και είναι σαν πρώτο, ας το πούμε έτσι. Και το τελευταίο είναι έτσι ένα εφηβικό κείμενο που και εμείς, ξέρεις, με τα πιο μεγάλα παιδιά, γιατί αυτά τώρα μιλάω είναι τα παιδιά του Λυκείου, δουλέψαμε ακόμα και με τα άλλα τμήματα δουλέψαμε και δημιουργήθηκε δηλαδή μέσα από τις πρόβες, αλλά με αυτό ακόμα περισσότερο. Μια και τα ανέφερες, να αναφέρω και εκεί ημερομηνίες και ώρες. Σάββατο 23 Ιουνίου στις 8 ταξίδι για να σε βρω τα παιδιά του γυμνασίου που αναφέραμε και την Κυριακή 24 Ιουνίου πάλι στις 8 η εφηβεία από το Α στο Ω από τα παιδιά του Λυκείου. Τόπος εννοείται σε όλες τις παραστάσεις. Το θεωρώ δεδομένο, γι' αυτό το ξεχνάω, πάντα θα το λέω. Το θέατρο φυσικά στο Α, Ορφέα, τον χώρο σας. Παρασκευή, επειδή αναφέρθηκες, έτσι, πες μου και εσύ λίγο τη σκέψη για αυτές τις παραστάσεις. Εγώ συμμετέχω την πρώτη μέρα μαζί με την Αγγελική στα πιο μικρά παιδιά και στα δύο μεγαλύτερα, στο γυμνάσιο και στο Λύκειο. Τα έργα είναι πραγματικά επιλεγμένα για τη ζωή. Δεν είναι ότι απλά κάνουμε ένα θεατρικό έργο για να κάνουμε ένα έργο. Προσπαθούμε τα παιδιά και εμείς οι ίδιοι να μάθουμε από αυτό το έργο. Θα σας μιλήσω περισσότερο για το έργο του Λυκείου, που έχω μεγαλύτερη ευθύνη στο κείμενο και σε όλα αυτά. Είναι ένα κείμενο που πιστεύω ότι τα παιδιά είναι γραμμένο για τα παιδιά. Είναι τα πραγματικά προβλήματα που μπορεί να έχει ένας έφηβος σήμερα στις μέρες μας. Και το εκφράζουν με ένα δικό τους μοναδικό τρόπο, το συνδέουν απίστευτα, μας κάνουν να καταλαβαίνουμε ότι έχουμε και εμείς μερικά από τα προβλήματά τους. Δεν είναι μόνο δικά τους προβλήματα, είναι και δικά μας. Και βέβαια, να μην παραλείψουμε ότι σε όλες τις παραστάσεις αυτές που προείπαμε, εκτός από την παράσταση της Κυριακής, έτσι, 24 Ιουνίου, έχουμε και την παιδική θεατρική σκηνή των ενηλίκων σας, Αγγελική, με το πόλεμο που δεν έγινε ποτέ. Ναι. Κάθε χρόνο μαζί με τα παιδιά παίζουμε και εμείς ένα έργο, συνήθως γύρω στη μισή ώρα, έτσι, για να δείξουμε ότι και οι μεγάλοι μαζί με τα παιδιά γίνονται και αυτοί οι παιδιά και τους δίνουμε κάθε χρόνο ένα νόημα, ένα θέμα, μια θεματική ενότητα. Ο Δημήτρης λοιπόν φέτος
πρότεινε να μιλήσουμε για τον πόλεμο. Είναι ένα αντιπολεμικό έργο που δείχνει ότι για τη φιλία δυο παιδιών, που ο ένας ζούσε στη μία χώρα, ο άλλος ζούσε στην άλλη. Μην αποκαλύψουμε. Όχι, όχι. Και δεν ήθελαν να γίνει πόλεμος. Και τελικά τα κατάφερα. Αυτό θα το πω όμως. Τελικά τα κατάφερα. Είναι ένα, να πω, πολύ ευχάριστο. Υπάρχει σπαρταριστό γέλιο μέσα σε αυτό και παρόλα αυτά μιλάμε για τον πόλεμο. Και ναι, ένα δυστυχώς επίκαιρο θέμα, ναι. Δυστυχώς και εντάξει, όπως πάντα, νομίζω εσείς στα έργα σας ξέρετε πού εστιάζετε κάθε φορά, ναι. Δυστυχώς είναι επίκαιρο. Οπότε αυτό, σε όλες τις παραστάσεις λοιπόν, αυτό, που ναι. είπαμε, εκτός από την Κυριακή 20 Ιουνίου, μπορείτε να το παρακολουθήσετε και αυτό στην συνέχεια. Τώρα θέλω να με βάλετε λίγο στο κλίμα, επειδή εσείς τα ζείτε καθημερινά αυτά, γιατί τεραστήρο, όπως είπαμε, δεν είναι τώρα ένας μήνας και βγάζουμε μια παράσταση, είναι μια συνεχόμενη διαδικασία και τη ζείτε εσείς από πρώτο χέρι. Έτσι, πώς είναι όλη αυτή η διαδικασία, δηλαδή, ας πούμε, ποιο είναι το πιο δύσκολο πράγμα να βάλεις τα παιδάκια να καταλάβουν? Γιατί, όπως είπα, δεν είναι αυτός ο σκοπός να τα κάνεις ηθοποιούς, έτσι να βγουν επί σκηνής, αλλά κοίταξε, να μπουν στο όλο κλίμα. Το κάθε παιδί, καταρχήν, είναι μια διαφορετική προσωπικότητα. Τώρα, για μένα και νομίζω για έτσι, την ομάδα των αθεράπευτων, για μένα είναι το πιο βασικό να μπορέσεις να το βάλεις στην ομάδα το κάθε παιδί. Να αισθανθεί αυτή την ομορφιά ότι είναι σε αυτή την ομάδα και ότι τελικά σε αυτή την ομάδα μπορεί και εκφράζεται. Mm-hmm. Εκεί νομίζω είναι η μαγεία. Δηλαδή, το κάνει όλη η ομάδα μαζί. Με συντονιστές, ας πούμε, εμένα ή την Αγγελική. Όμως τελικά η ομάδα όλη είναι αυτή η οποία θα κάνει το κάθε ένα παιδί ξεχωριστά να εκφράσει τη δική του ανησυχία, τις δικές του, τους δικούς του προβληματισμούς, τις δικές του ιδέες, γιατί μετά προχωράμε και σε αυτό το δίδυμα. Οπότε, στην αρχή ίσως είναι κάπως δύσκολο να στήσεις αυτό το κλίμα. Και γι' αυτό κάνουμε και τα θεατρικά παιχνίδια, έτσι ώστε να αισθανθεί ο άλλος ότι ανήκει σε αυτή την ομάδα, άνετα, πώς να το πω, κάπως. Άρα και επιτυχάνει και ο σκοπός γενικοποίηση, έτσι. Όταν ξεκινάνε τα παιδιά, πραγματικά αυτό που είπε ο Παντελώτης, όταν ξεκινάνε το Σεπτέμβριο τα παιδιά, το καθένα έχει από πίσω την οικογένειά του, το σχολείο που πηγαίνει, τους παππούδες, γιαγιάδες, το περιβάλλον του, δεν έχει την ίδια συμπεριφορά που έχει όταν τελειώνει. Δηλαδή, είναι λίγο, δυσκολεύεται να καταλάβει τι κάνουμε, γιατί δεν είναι μαθήματα να πεις ότι έρχομαι εδώ, μαθαίνω αυτό και αυτό και αυτό. Καταλαβαίνω ότι κάτι θα πάρει, αλλά δεν καταλαβαίνω ακριβώς τι θα πάρει, αλλά όλο αυτό που θα πάρει γίνεται μαγικά και σιγά σιγά μέσα από την ομάδα. Είναι μια δύσκολη διαδικασία, δεν είναι απλό το να το πετύχεις και γι' αυτό θα πω ότι κάθε Σάββατο μετά το τέλος των μαθημάτων υπάρχει ένα τουλάχιστον ωριαίο meeting, ας πούμε, όπου επικοινωνούμε στον Δημήτρη τι ακριβώς έγινε και τι προβλήματα είχαμε και όλοι μαζί φτιάχνουμε ένα καινούριο σχέδιο για το πώς θα λειτουργήσουμε την επόμενη εβδομάδα. Και το κάθε παιδί είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση. Το κάθε παιδί θέλει να πάρει άλλα πράγματα, έχει άλλες ανάγκες. Άλλος φοβάται, άλλος είναι πολύ ζωηρός, άλλος είναι υποτονικός, δηλαδή έχει μια πληθώρα πραγμάτων. Όλα αυτά πρέπει να βρεις έναν τρόπο να τους κινήσεις το ενδιαφέρον και να σε παρακολουθήσουν για να πάρουν αυτό που μπορούν να πάρουν. Είναι μια μαγική διαδικασία και μαθαίνουμε πάρα πολλά κι εμείς. Και ποθεί και στη δημιουργικότητα τα παιδιά και, όπως είπαμε, νομίζω, Παρασκευή, αναπτύσσει και ένα αισθητήριο των παιδιών στο να έρθουν πιο κοντά στην τέχνη γενικότερα, στο θέατρο, έτσι, και σε όλη αυτή τη διαδικασία. Ναι, παρατηρούμε όχι μόνο από τα ίδια τα δικά μας τα παιδιά, αλλά και από φίλους τους που έρχονται να βλέπουν παραστάσεις, ότι η τέχνη και το θέατρο είναι κάτι που τα ελκύει πραγματικά και προσπαθούμε να το κάνουμε όλο και πιο ενδιαφέρον. Και κάνετε πάρα πολύ καλή δουλειά από ό,τι μπορώ να γνωρίζω και το λέω έχοντας γνώση του τι λέω αυτή τη στιγμή. Να πούμε βέβαια ότι είναι και μια καλή ευκαιρία όλες αυτές τις παραστάσεις από την Κυριακή 17 Ιουνίου θύμιζω μέχρι και την Κυριακή 24 για τον οποιοδήποτε ενδιαφερόμενο να έρθει κιόλας να μιλήσει και μαζί σας και να δει και από ειδήσό μας που λέμε καλύτερα χρησιμοποιήσω την έκφραση τι δουλειά γίνεται και να μάθει και περισσότερες πληροφορίες. Έτσι, γιατί εντάξει, θέλουμε στο τέλος της σεζόν, αλλά από το Σεπτέμβρη. Φαίνεται το κλίμα, η αγκαλιά δηλαδή, φαίνεται μέσα από τη θεατρική παράσταση. Δεν είναι μια θεατρική παράσταση που προσπαθεί να επιδείξει κάτι, είναι μια θεατρική παράσταση που
προσπαθεί να πλησιάσει ψυχολογικά το θεατή και τα παιδιά. Δεν έχει φανφαρονισμούς. Έχει ψυχολογικά ισορροπημένα πράγματα, όπως πρέπει να είμαστε με τα παιδιά. Σωστά. Και άλλο να έρθουν και παιδιά να παρακολουθήσουν παραστάσεις, γιατί μπορεί να... Ακριβώς, και να τα κινητοποιήσουμε από Σεπτέμβρη, γιατί όχι να μπουν και αυτά στο μαγικό χώρο. Ούτως ή άλλως η ομάδα είναι πάντα ανοιχτή και δραστήρια σε όλες τις εκφάνσεις και ηλικίες, σωστά, από 4 μέχρι όσο θέλω ο καθένας. Δεν το λέμε, όσο θέλω ο καθένας. Μέχρι τα 24 και παραπάνω. Λοιπόν, να θυμίσω για μία ακόμα φορά, έτσι κλείνοντας σιγά σιγά αυτή την κουβέντα, γιατί ξέρω ότι και εσείς είσαστε στις διαδικασίες προετοιμασίας και τα λοιπά, ότι από την Κυριακή 17 Ιουνίου στις 7:00 το απόγευμα μέχρι και την Κυριακή 24 Ιουνίου στις 8:00 έχουμε το φεστιβάλ με διαφορετικές παραστάσεις. Κυριακή 17 Ιουνίου στις 7:00 τα παιδιά μικρότερων ηλικιών, Δευτέρα 18 Ιουνίου πάλι στις 7:00 τα παιδιά των μεγαλύτερων τάξεων του Δημοτικού, Τετάρτη 20 Ιουνίου στις 7:00 τα παιδιά μικρότερων τάξεων του Δημοτικού, Σάββατο 23 Ιουνίου στις 8 τα παιδιά Γυμνασίου και Κυριακή 24 Ιουνίου στις 8 τα παιδιά του Λυκείου. Σε όλες τις παραστάσεις, εκτός από την παράσταση της Κυριακής 24 Ιουνίου, έχουμε και την παιδική θεατρική σκηνή των ενηλίκων, των αθεράπευτων, με το έργο του Δημήτρη του Παπού, όπως είπαμε, πόλεμος που δεν έγινε ποτέ. Στο θέατρο της Άνσης Ορφέα, τι άλλο έχω να προσθέσω, νομίζω τα είπαμε όλα. Να πω απλά τα τηλέφωνα κρατήσεων, γιατί πάντα κρατήστε μια θεσούλα, δεν κάνει κακό. 6981-98-1067 ή 6981-98-1058. Και υπάρχει και στήριο διαρκές για όλο το φεστιβάλ που επίσης μπορεί να... Η είσοδος είναι 5 ευρώ σε κάθε μια παράσταση, αλλά υπάρχει και ένα εισιτήριο των 10 ευρώ που μπορείς να δεις και τις 5 παραστάσεις με αυτό. Τέλεια. Και κλείνοντας, φυσικά, βγάζω ειδήσεις, θέλω να βγάζω ειδήσεις, τίποτα να ρωτήσω. Φαντάζομαι έτσι κλείνει η χρονιά για τους αθεράπευτους ή έχουμε και κάτι άλλο. Και επιφυλάσσουμε και κάτι άλλο. Νομίζεις. Ωραία. Αυτό θέλω να δω, αν έχω τίποτα. Ναι, θα ξαναφέρουμε λιγάκι το έργο με το οποίο ξεκίνησε η χρονιά μας, που ήταν η Ρομαντική. Εξαιρετικό. Το ένα από τα καινούργια έργα της χρονιάς. Το οποίο θα είναι και το καλοκαιρινό μας έργο, δηλαδή σε όσους δήμους μας ζητήσουν θα παίξουμε με το έργο των Ρομαντικών. Αλλά θα το παίξουμε στο σύλλογό μας 29. Είναι στο τέλος του μήνα, το Παρασκευή, Σαββάτο, Κυριακή ή Δευτέρα. Ωραία, άρα 29, 30, 31, δεν ξέρω αν έχετε 1, συγγνώμη. 1-2. 1-2. Ωραία. Γιατί η Παρασκευή είναι 29, το ξέρω, γιατί και εμείς τελειώνουμε το Παρασκευή 29. Εξαιρετική παράσταση και αυτή, και καλά κάνετε και την ξανανεβάζετε. Του μόνο ρωστά είναι η Ρομαντική, οπότε. Να ευχηθώ καλή επιτυχία στο φεστιβάλ. Και καλή δύναμη. Εντάξει, τώρα είναι και πολλές μέρες, είναι και τα παιδιά. Αν και τα ζείτε και είστε έμπειροι, αλλά μια αναταραχή δεν υπάρχει παρά μια αναμπομπούλα. Όπως και δουλειά είναι πάντα εκεί. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει καθημερινά ένα συνεργείο γύρω στα 10 παιδιά, οι οποίοι φτιάχνουν σκηνικά, γιατί τελικά δεν ξέρω πώς μας προέκυψε φέτος η χαρά η μεγάλη. Έχουμε σε όλα τα έργα σκηνικά. Και αντικείμενα και αυτά γίνεται πανηγύρι κάθε μέρα. Μετά από εδώ για βάψιμο πάμε, νομίζω. Ωραία, τέλεια. Άμα θέλει περάσει λίγο και το στούντιο φεύγοντας μετά, να το αλλάξουμε για να το έχουμε έτοιμο για τον χρόνο. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Αγγελική Πιτσοθανάση, Παναγιώτης Παρκτής, Παρασκευή Ροντογιάννη, από το Καλλιτεχνικό Σωματείο για Θεράπευτη. Εντάξει, η εκπομπή φυσικά και είναι ανοιχτή. Δεν ξέρω αν θα καταφέρουμε να τα πούμε πάλι αυτή την σεζόν, αλλά να είμαστε καλά όλη τη χρονιά. Τα λέγαμε και σας ευχαριστήσω που ήσασταν πάντα μαζί και μας στηρίζατε και εσείς σαν εκπομπή. Και βέβαια θα σας περιμένουμε και στο πάρτι μας. Το λέω συνέχεια σήμερα και σήμερα. Αλλά Τετάρτη έχουμε πάρτι, φίλες και φίλοι, 20 τώρα του μήνα, για να κλείσουμε τη σεζόν. Πολύ ωραία. Στο 5 μας σας περιμένουμε όλους. Και πάλι ευχαριστώ. Θα τα πούμε. Ευχαριστούμε και εμείς.